λογαριασμούς 140.000 ευρώ, τα οποία δεν μπορούσε να δικαιολογήσει. Το αστείο, αν μου επιτρέψει εδώ, της υπόθεσης είναι ότι μόλις αντελήφθη τον έλεγχο του ΣΔΟΕ, βγήκε αμέσως στη σύνταξη, ελπίζοντας είτε να διακοπεί ο έλεγχος, γιατί γινόταν όσο ήταν ενεργεία. Γιατί με τη συνταξιοδότηση διακόπτεται ο έλεγχος. Υπήρχε παλιά, μπορούσε και να γίνει και αυτό. Ή τουλάχιστον ήλπιζαν κάποιοι ότι μπορούσε να γίνει. Από την άλλη, ήλπιζε ότι θα έπαιρνε κανονική σύνταξη και όχι μειωμένη. Τώρα βεβαίως, αν την πιάσουν στη τσιμπίδα, που όπως όλα δείχνουν, γιατί έχει πάει υπόθεση στον εισαγγελέα, να έχει πάρει κάποιες μίζες, φυσικά και θα έχει ανάλογες κυρώσεις. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, υπάρχει και άλλη μία περίπτωση ενός εργάτη, ο οποίος έκανε ουσιαστικά μερεμέτια και βρέθηκαν στους τραπεζικούς του λογαριασμούς 465.000 ευρώ. Ο εργάτης. Ο εργάτης. Και μάλιστα, φυσικά, δεν μπορούσε να τα δικαιολογήσει σε πρώτη φάση. Γίνεται έρευνα να αποκαλυφθεί από πού ακριβώς έχουν προέλθει τα συγκεκριμένα χρήματα. Και να απαντήσει και τι είδους μερεμέτια έκανε, γιατί μάλλον ακριβώς καλά πληρώνεται. Ήταν ακριβά μερεμέτια. Μάλιστα. Και έπεται συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, για τις κάλπες ετοιμάζονται οι ετεροδημότες που από αυτό και όλα στο Σαββατοκύριακο ξεκίνησαν να πηγαίνουν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.